Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αυτή τη χρονιά διοργανώνει τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Παρσελίνου, ανοίγοντας και προσφέροντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας στο κοινό για να απολαύσει το φως του φεγγαριού. Για απόψε αποφασίσαμε να ανοίξουμε για πρώτη φορά στο κοινό τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Αρτέμιδας, που φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Γνωρίζετε όμως πολύ περισσότερο το αέτομα το οποίο προέρχεται από αυτόν τον χώρο, το αέτομα της Μουλούς, που κοσμεί το αρχαιολογικό μας μουσείο, το τόσο διάσημο αέτομα. Το νησί των Φεάκων περιγράφεται σε ένας τόπος ιδυλιακός, σχεδόν ουτοπικός, τελευταίος του σταθμός του Οδυσσέα πριν την επιστροφή του στην Λιθάνη. Ας κλείσουμε λοιπόν και εμείς τα μάτια, να ταξιδέψουμε στο χρόνο με το καράβι των Φεάκων και να θυμηθούμε τι σημαίνει φιλοξενία στο παλάτι του βασιλιά Οκίνου. Recuerdo el niño, este de buenas, y se el niño